Μαρινάκη, τι μας έχεις ετοιμάσει για σήμερα? Κορίτσια μου, όμορφα, σήμερα σας έχω υπέροχα μπλουζάκια, ζωγραφισμένα όλα στο χέρι, από τη Μαρία Καραμπαλάση που βρίσκεται δίπλα μου, σχεδιάστρια μόδας. Καλησπέρα, Μαρία μου. Καλησπέρα. Θέλω να μου δείξεις όλα όσα μας έχεις φέρει. Να δούμε καταρχήν εδώ στην κούκλα μας για να πάρουμε μια ιδέα τι κάνεις. Τα ζωγραφίζεις όλα αυτά στο χέρι μόνη σου? Ναι, ναι. Όλα, με μπογιές. Ναι, ναι, ναι. Και σε τζιν σορτσάκια. Σε όλα τα υφάσματα. Σε οτιδήποτε θέλουμε. Ωραία, πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ξεκινάμε με το σορτ. Ωραία, ναι. Ωραία. Έχουμε αυτό το σορτσάκι, το οποίο μπροστά έχω κάνει ήδη σχέδια. Κάτι νότες βλέπω εδώ. Ναι, ναι. Γαλάζιες. Και τώρα τι θα κάνουμε. Και πίσω λέω να προσθέσω κάποιες πιτσιλιές άσπρες και ίσως κάποια νότα. Ωραία. Πάμε να κάνουμε τις πιτσιλιές τις άσπρες, όπως έχουμε και σε εκείνο το σορτσάκι που δείχνουμε στην κούκλα. Είναι εύκολο αυτό? Μαρία μου, είναι εύκολο? Ναι, ναι, ναι. Εδώ έχει πιτσιλιές άσπρες, μπλε και από πίσω είναι μοβ. Ωραία, πάμε να δείξουμε πώς τις κάνουμε. Ωραία, λοιπόν. Τι χρειαζόμαστε, πες μου? Χρειαζόμαστε λίγο νερό, πινέλο και το χρώμα μας. Ωραία. Και για να μας δείξεις τη διαδικασία. Πρέπει να είναι λίγο αρύ, αλλά όχι πολύ, γιατί δεν θα φανεί το χρώμα. Ωραία. Και μετά αρχίζουμε και κάνουμε... Πιτσιλάμε. Ναι, μαζί με το χρώμα. Φαντάζομαι ότι πρέπει να φοράμε συγκεκριμένα ρούχα για να μην πιτσιλιστούμε. Ναι. Συνήθως πρέπει να έχουμε εφημερίδες, περιοδικά γύρω-γύρω, γιατί... Α, για να το στάσουμε κάτω. Ναι. Αυτά τα χρώματα, πού τα βρίσκουμε? Υπάρχουν στο εμπόριο, είναι χρώματα για ύφασμα. Α, και πηγαίνουμε και τα αγοράζουμε κανονικά οπότε θέλουμε. Όποιος θέλει, ρωτάει και... Με τον ίδιο τρόπο, αν θέλω, χρησιμοποιώ οτιδήποτε χρώμα, κόκκινο, ναι, ναι, μπλε, κίτρινο, τα πάντα μου έχεις φέρει εδώ. Ό,τι θέλουμε. Πολύ ωραία. Και κάνε μας και μια νότα. Γίνεται σε όλα τα υφάσματα. Ναι, σε όλα αυτά τα ζωγραφίζεις με πατιτούρες, γιατί εδώ πέρα βλέπω, έχεις... Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ με τη Lady και τον Αλίτη. Έχεις εδώ το Σούπερμαν, έχεις σημαίες. Όλα αυτά τα ζωγραφίζεις με πατιτούρες. Όχι, είναι στο χέρι. Μόνη σου, έτσι. Κάνω το σχεδιάγραμμα με μολύβι και μετά πάνω στο σχεδιάγραμμα προσθέτω τα χρώματα. Ωραία, για πάμε να κάνουμε και μία νότα έτσι με το χέρι σου. Και από ό,τι ξέρω, ζωγραφίζεις κιόλας. Κάνεις και πίνακες, απ' όλα κάνεις. Μπράβο, ρε Μαρία. Είσαι χαρισματική. Ωραία. Λοιπόν, αυτά να τα βάλω στο πλυντήριο, φεύγει. Είναι μέχρι 40-45 βαθμούς. Δεν παθαίνει τίποτα. Την πρώτη φορά πρέπει από το σχέδιο και μετά θέλει μία μέρα για να στεγνώσει και να ποτίσει το χρώμα. Για να μην έχουμε κάποιο απρόοπτο στο χρώμα και ποτίσει πάνω στο ύφασμα. Από εκεί και πέρα μετά το σιδερώνουμε και είναι έτοιμο να το φορέσουμε. Δεν ξαναβγαίνει ποτέ δηλαδή αυτή η μπογιά? Όχι, δεν φεύγει. Ποτέ. Είμαστε σίγουρες. Ναι, ναι, ναι. Αυτά που είναι στο εμπόριο, τα χρώματα, χρειάζονται απλά μόλις στεγνώσει το ρούχο να σιδερωθούν. Ωραία. Πάμε να δούμε και σε μπλουζάκι τι στάμπες μπορούμε να κάνουμε. Φυσικά εδώ πέρα εσύ μας έχεις φέρει τα πάντα. Όλων των ειδών. Όλων των ειδών. Υπάρχουν αντρικές και γυναικείες και unisex, εντάξει. Ωραία. Έχουμε μια γυναικεία μπλούζα. Μπροστά έχεις φτιάξει πύργη, είναι αυτή? Είναι ο πύργος του Άιφελ. Είναι ο πύργος του Άιφελ. Μόνη σου το έχεις ζωγραφίσει και αυτό. Ωραία, πάμε να δούμε τον τρόπο που μπορούμε να κάνουμε μια τέτοια στάμπα. Ωραία. Τι χρειαζόμαστε γι' αυτό? Λοιπόν, εγώ έχω φτιάξει ένα stencil το οποίο έχει το λογότυπο. Το λογότυπο που θέλεις. Εσύ έχεις το κάπα μία από το όνομά σου. Ναι, η μάρκα είναι Maya K. Η δική σου. Οπότε έχει τα αρχικά, το βάζουμε στο σημείο που θέλουμε και χρησιμοποιούμε χαρτοτενία. Και αναλόγως, αν είναι μικρό το stencil που φτιάχνουμε, έχουμε γύρω-γύρω χαρτοτενία για να μην βάψει γύρω-γύρω. Πολύ ωραία. Το ύφασμα, παίρνουμε ένα σφουγγαράκι ανάλογα με το μέγεθος του stencil. Τι ακριβώς είναι το stencil αυτό εδώ, εννοείς? Το stencil είναι η μάσκα που χρησιμοποιούμε για να μην βάψει γύρω-γύρω. Δηλαδή το πλαστικό. Ναι. Α, και το κάνεις μόνη σου αυτό? Μπορούμε να το κάνουμε σε κάποιο τυπογραφείο. Ναι. Εγώ προς το παρόν το έχω κάνει στο χέρι. Μπορείς να το κάνεις δηλαδή και μόνη σου. Σαν το πατρό, παίρνεις ένα πλαστικό κομμάτι. Χοντρή μεμβράνη και κόβεις με το κοπίδι, με το ψαλίδι, ανάλογα το σχέδιο που θέλεις. Και κάνεις αστεράκι, ας πούμε, όνομα, οτιδήποτε θέλεις. Ακριβώς, ακριβώς. Ωραία. Και μπορεί να για πάμε και να το βάψουμε και αυτό. Το συγκεκριμένο το βάψουμε και με σπρέι. Ακριβώς. Απλά επειδή είναι μικρό το σχέδιο, χρησιμοποιώ σφουγγάρι. Αυτό είναι κομματάκι από σφουγγάρι? Ναι. Θέλω να το βάλω έτσι εδώ πάνω για να μην βάψει τα άλλα. Ναι, ναι, ναι. Έλα. Ωραία, ευχαριστώ. Λοιπόν. Και βάφεις με το χρώμα. Βάζουμε από πάνω να καλύψει όλο το κενό του στένσιλ. Μέχρι να μας ποτίσει. Μόλις είναι, βλέπουμε ότι όλο το σχέδιο έχει καλυφθεί με το χρώμα, το βγάζουμε κατευθείαν. Αυτό όμως δεν θα βγει από την άλλη πλευρά, της μπλούζας. Βάζουμε κάτι. Δηλαδή, α, κανονικά, δηλαδή θα έπρεπε να βάλεις και εδώ. Καλά, όχι, εδώ και έτσι κι αλλιώς δεν φαίνεται. Απλά, αν είναι σε κάποιο άλλο σημείο της μπλούζας και από πίσω είναι το μπροστά ή το πίσω μέρος της,
Βάζουμε ένα χαρτόνι, κάτι, ένα χαρτί για να μην μας βάσει. Ωραία, Μαράκι μου, θέλω να μου πεις πού μπορούμε να τα δούμε όλα αυτά, τη σελίδα σου, το site σου. Και... έχω σελίδα στο Facebook που λέγεται Μαρία Καραμπαλάση Παύλα Artist. Εκεί μπορείτε να βρείτε και το site που έχω φτιάξει και όλα τα σχέδια. Μπορείτε να ρωτήσετε και να ενημερωθείτε για τιμές και καινούργια σχέδια. Μπορείτε να παραγγείλετε όποιο σχέδιο θέλετε. Πολύ ωραία. Όλες οι μπλούζες βγαίνουν σε όλα τα χρώματα. Τέλεια, και βλέπουμε εκεί οτιδήποτε θέλουμε. Ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Και εγώ σας ευχαριστώ.